Είμαι η Λουκία Λυκίδη από το Marie Claire και θα κάνω 20 ερωτήσεις στον Κωνσταντίνο Ασπιώτη. Ανάτος, έρχεται. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Γεια. Ποιον παίζεις στον κολλητό πορτοκάλι? Τον Άλεξ. Έναν εξαιρετικό ρόλο. Σε τι του μοιάζεις? Σε πολλά. Κατανοώ όλη αυτή τη διάθεσή του για τη βία. Απλώς, εντάξει, δεν είμαι βίαιος ο ίδιος. Και λατρεύει τη μουσική όπως εγώ. Πότε είδες πρώτη φορά την ταινία? Πολύ μικρός ήμουνα. Τώρα που την ξαναείδα, δεν μου άρεσε τόσο. Η παράσταση νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερη. Ποιο ρόλο θα ήθελες να παίξεις? Τον Άλεξ, από το κουρδιστό πορτοκάλι. Τι κάνεις πριν βγεις στη σκηνή? Χασμουριέμαι συνήθως, γιατί με πιάνει μια υπνηλία. Από μάλλον αντίδραση άγχους. Μόλις βγαίνω, το ξεχνάω και είναι τέλειο δηλαδή. Και τι κάνεις μετά? Πότε μετά? Μετά την παράσταση. Μετά την παράσταση, συνήθως προσπαθώ να αποφορτιστώ με όποιο τρόπο. Τι δεν ξέρουμε για σένα? Πολλά πράγματα. Εντάξει. Ποιο βιβλίο έχεις στο κομωδίνο σου? Τα άσματα του Μάρντορορ του Κόμι Βλοτρεμόν. Καπνίζεις? Ναι. Τι ποτό παραγγέλνεις? Συνήθως λευκό κρασί, αλλά δεν πίνω γιατί μέσα διατροφή με έχει βάλει ο γυμναστής μου, ο Λοΐζου, ο Κωνσταντίνος. Ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος στην Αθήνα? Έχω διάφορα αγαπημένα, αλλά προτιμώ τη Θεσσαλονίκη, είναι η αλήθεια. Συγγνώμη. Πατσίνο ή Ντενίρο? Πατσίνο. Βουγιουκλάκι ή Καρέζι? Συγγνώμη, θέλω να δω ποιος σου λέει. Καρέζι, Τζέν Καρέζι. Mad Men ή Game of Thrones? Game of Thrones. Ζιζέλ ή Kate Moss? Kate Moss. Kendall ή Zizi? Δεν τους ξέρω αυτούς. Τι είναι αυτοί? Άστο. Πού θα πας μετά? Μετά από εδώ. Μετά από εδώ. Έχω πρόβα με τη Σκοτεινή Πέτρα, ένα καταπληκτικό έργο του Αλμπέρτο Κονεχέρο, σύγχρονο Ισπανικό. Υπέροχη ιστορία, το οποίο και σκηνοθετώ. Ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ.